Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχουμε επιλέξει αυτή τη μουσική. Από πολιτική κουζίνα φυσικά για να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής. Και τέτοιες μέρες, ως γνωστόν, θέλουμε να τις περνάμε με φίλους. Και δείτε τώρα, σας το έχω πει από πολύ νωρίς το πρωί, σήμερα θα δείτε το Μανώλη σε μια διαφορετική εκδοχή του. Λίγο πιο γιορτινή. Καλώς τον, καλημέρα, χρόνια πολλά Μανώλη. Ξεκινάμε. Χρόνια πολλά στην πόλη. Πού βρίσκεσαι καταρχάς? Καλημέρα σας. Σήμερα είμαι στην κοινότητα του Μεγάλου Ρεύματος. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Σχεδόν σε πολλές γιορτές, σε κάθε γιορτή σχεδόν, ερχόμαστε εδώ για πολλούς λόγους. Καταρχάς, σήμερα λέμε στους τηλεθεατές μας, ας αφήσουμε στην άκρη τους S400, τα ελληνοτουρκικά, οτιδήποτε τα άλλο. Πολεμικά, είναι τα πάθη του Χριστού. Ακριβώς. Είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, τα πάθη του Χριστού, και ασχολούμαστε και με τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας. Και αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, διότι θα μου πείτε, Μανώλη, τι κάνεις εδώ, τι είναι αυτή η αίθουσα, να εξηγήσουμε σιγά σιγά στους διευθυντές μας. Μουσική ακούς καταρχάς. Ξέρετε, ακούς πώς σε βρίσκουμε σήμερα. Ακούω βεβαίως, γι' αυτό και με συγκινείτε πάρα πολύ με την πολιτική κουζίνα. Νομίζω είναι ό,τι πιο χαρακτηριστικό. Η πιο ωραία μελωδία. Δεν υπάρχει ωραιότερη μελωδία από αυτή. Και ίσως η πιο ωραία ταινία που μπορεί να εξηγήσει την κωνσταντινοπολιτική ψυχολογία. Πραγματικά, όσοι δεν την έχουν δει, υπάρχουν ακόμη αρκετοί από όσο παρατηρώ πολλές φορές, να τη δουν για να καταλάβουν και εμάς τους Κωνσταντινοπολίτες. Λοιπόν, είμαστε στην κοινότητα του Μεγάλου Ρεύματος που ετοιμάζει κούτες. Θα δείτε αυτές τις κούτες. Τι γίνεται με αυτές τις κούτες? Είναι, όπως υπάρχουν πολλοί Ρωμιοί και λόγω της πανδημίας, αλλά και πολλοί ηλικιωμένοι, οικογένειες που δεν μπορούν να προμηθευτούν πολλά προϊόντα. Όχι, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Βάλαμε εδώ και την κογκάρδα, η κοινότητα του Μεγάλου Ρεύματος, θα δείτε τώρα. Και έχουμε, από χθες το βράδυ έχει γίνει μια τρομερή προετοιμασία. Χθες το βράδυ οι κούτες γεμίσανε. Εδώ και 15 μέρες γίνεται η προετοιμασία. Και σιγά τι σιγά έχουν οι κούτες να μας δείξεις? Ένα-ένα. Πάμε να μας δείξεις. Περίμενε, δεν βιαζόμαστε. Ένα-ένα. Γιατί εδώ δεν είμαι μόνος μου. Εδώ είμαστε έξω από τον Ταξιάρχη, αυτή την υπέροχη εκκλησία. Και όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει μια τρομερή κινητοποίηση. Εδώ βλέπετε και την εκκλησία μας. Εδώ βλέπετε και τα μέλη της κοινότητάς μας. Και σας έχουμε, μας τιμά και ο Μητροπολίτης. Εδώ θα τα πούμε όλα. Και τον ευχαριστούμε Μητροπολίτης πάρα Κηδωνιών, πάρα πολύ. Αθηναγόρας. Και ο ίδιος κινητοποιήθηκε πρωί-πρωί. Είμαστε εδώ. Καταρχάς, καλημέρα σας σε όλους σας. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε, μας τιμήσατε σε αυτήν την εκπομπή, γιατί δεν έχουμε πάντα Μητροπολίτη στην εκπομπή. Και όταν εμείς έχουμε Μητροπολίτη, τον σεβόμαστε και θέλουμε δύο λόγια από εσάς για αυτή την ημέρα, διότι μας συγκινείτε, για την κινητοποίηση που έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά. Καλώς ήρθατε στον ωραίο ταξιάρχη του Μεγάλου Ρεύματος, αυτού του εντυπωσιακού και αριστοκρατικού προαστίου του Βοσφόρου. Λοιπόν, η κοινότητα αυτή, όπως και πολλές άλλες της πόλης, είναι πάρα πολύ ζωντανή κοινότητα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συχνά πυκνά για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, ιδίως αυτές τις μεγάλες μέρες της πίστεώς μας, που υπάρχει περισσότερη ανάγκη να γιορτάσουν όλοι με μια αξιοπρέπεια και με την αξέχαστη πολιτική αρχοντιά αυτό που διακρίνει την ομογένειά μας. Γι' αυτό λοιπόν και κινητοποιήθηκαν οι αγαπητοί μας κοινοτικοί παράγοντες μαζί με τη φιλόπτωχο αδελφότητα και όλους όσοι μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και πολλές μέρες. Απλώς τώρα. Αυτό είναι σήμερα είναι η κορύφωση. Ακριβώς, σήμερα είναι η κορύφωση, είναι η διανομή αυτών των δεμάτων. Λοιπόν, επειδή ο Κύριος πηγαίνει προς το πάθος, ο οποίος είναι η αγάπη, και αυτή η αγάπη πρέπει από εμάς τους χριστιανούς να δίνεται απλόχερα στους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό λοιπόν και όλες τις μέρες, ιδιαίτερες όμως τις μεγάλες μέρες της πίστεώς μας, γίνονται πολλές εκδηλώσεις αγάπης και τιμής. Με συγχωρείτε. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν βλέπω. Σαν τον Άρη Πορτοσάλτη. Και ο Άρης όταν μιλάει, αυτά παθαίνει. Λοιπόν, αυτές λοιπόν τις μέρες της αγάπης γίνονται πολλές εκδηλώσεις αγάπης, με πρώτη και καλύτερη την αγάπη αυτή η οποία προσφέρεται απλόχερα προς όλους όσοι έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν και οι κυρίες της Φιλοπτώχου Αδελφότητος μαζί με τους έφορο επιτρόπους φρόντισαν και ετοίμασαν εδώ και πολλές μέρες τα δέματα της αγάπης αυτής. Ως Κωνσταντινοπολίτης, ως άνθρωπος που ζει εδώ, σε σχέση με το παρελθόν είμαστε πολύ λιγότεροι. Είμαστε πιο δυνατοί. Νομίζω είμαστε
πολύ πιο δυνατή από ό,τι στο παρελθόν. Εγώ ζω στην πόλη περίπου 30 χρόνια. Για αυτό λοιπόν, σας δω πολύ. Βέβαια, 30 χρόνια. Άρα λοιπόν τα περισσότερα της ζωής μου είναι εδώ, στην πόλη. Οπότε βλέπω λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε περισσότερο δυναμικοί, περισσότερο δυνατοί, πιο περισσότερο ενωμένοι. Ζωντανοί. Και, αυτό... και πιο ενωμένη, λέει η Μαρία Ναστασοπούλου. Και πιο ενωμένη, συμφωνώ. Και πιο ενωμένη, μάλιστα. Και αυτό το πράγμα φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Παρόλο στις δυσκολίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας και παρόλο στους περιορισμούς, οι οποίοι είναι πολύ φυσικό να επιβάλλονται λόγω της καταστάσεως αυτής, υπάρχει μεγαλύτερη ένωση, μεγαλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ της κοινότητας. Εγώ τώρα κάλεσα τη μικρή τη Μαριάννα, σεβασμένη με την άδειά σας, διότι η Μαριάννα είναι φαν της εκπομπής μας. Η μητέρα της, η Δώρα εδώ, μας είπε ότι κάθε πρωί με τα δυσκολία ξυπνάει 8, αλλά σήμερα ξύπνησε 6.30 το πρωί, έβαλε ξυπνητήρι και ήρθε εδώ. Μαριάννα, πες μας σε παρακαλώ, γιατί ήρθες εδώ μαζί μας, πώς αισθάνεσαι? Καλά. Εσύ τι έκανες περισσότερο από εδώ, πες μας σε τι βοήθησες. Βοήθησα να βάλουν πράγματα στα κουτιά. Ναι. Τα κάναμε έτσι πακέτα. Έβαλες και δύο εδώ αυτοκόλλητα. Ναι. Ναι, δύο έτσι, να βλέπετε. Ναι. Τη βλέπω πρωταγωνίστρια της προσπάθειας, Μανώλη. Ήταν αυτοκόλλητα εδώ. Είναι τρομερή, μας είχε μαγειρέψει πέρσι, αν θυμάστε. Είχε δει συνταγή τσουρεκιού, είχε κάνει. Είναι η ίδια Μαριάννα. Είναι εκείνη που είναι και μαγείρισα. Ναι. Και μαγείρισα, δεν μπορεί να φανταστείς. Εγώ θέλω να δώσω και το λόγο τώρα σε όλους όσους έκαναν τον κόπο. Φυσικά. Και μετά έχουμε κι άλλα. Μην κλείσετε. Ο κύριος Κολοκυθάς μην βιαστεί, αν μπορεί. Έχουμε χρόνο, λοιπόν, Μανώλη, όσο θέλετε. Καλημέρα σας. Είναι η Λοξάνδρα και η Δώρα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς αισθάνεστε. Καλημέρα σας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας αξίωσε ο Θεός και είμαστε πάλι εδώ στον ωραίο το χώρο μας, τον ταξιάρχη μας, και μας έδωσε τη δύναμη να ετοιμάσουμε αυτά τα πλούσια πακέτα για τους φίλους μας. Και είμαστε χαρούμενοι και ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε δυνατοί, γεροί, αμήν, να έχουμε καλή ανάσταση. Τι είναι, έχουμε αυτό, εδώ περίπου, Μανώλη, έτσι, μια ιδέα. Τι έχουμε κρασάκι κόκκινο, λευκό. Ακού. Έχουμε τα αλλαντικά μας, έχουμε ρύζι, φέτα τυρί, βούτυρο, τα πάντα. Φούτα. Νομίζω θα δει και κρέας, νομίζω. Ναι, ο Γιώργος Παπαλιάρης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Καλημέρα σας. Πρόκειται να έρθει και το κρέας, το οποίο είναι, όπως ξέρετε, το αρνάκι, κάτι που αναπόφευκτο από το πασχαλινό τραπέζι μας. Έχουμε την ευκαιρία να σας πω αυτό που ρωτήσατε. Φέτος, όπως και όλα τα χρόνια, είμαστε ακόμη πιο δυνατοί, γιατί παίρνουμε ένα πολύ μεγάλο μάθημα ζωής από τον Πατριάρχη μας. Κάποτε πολύ κοντά μας, κάποτε πολύ μακριά μας, αλλά μας δίνει ένα μάθημα. Και αυτό το μάθημα μας κάνει να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο, και πράγματι εκείνος μας δίνει τη δύναμη και εμείς ακολουθούμε. Είναι αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος, Μανώλη, πριν από λίγο. Εύχομαι και από αυτή τη θέση καλή ανάσταση σε όλους τους Ρωμιούς της πόλης, στους Ελλαδίτες και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Λέγες ότι ό,τι μας είπε ο Σεβασμιότατος. Ναι, από το να βλέπεις ανθρώπους αυτές τις ημέρες να σκέφτονται εκείνους που δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα. Εγώ αυτά δεν τα βλέπω ως δέματα με φαγητό, τα βλέπω ως δέματα αγάπης. Μια μεγάλη αγκαλιά. Αυτό είναι θέματα αγάπης, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος. Δεν είναι μόνο να έχει ανάγκη κάποιος. Κάποιος μπορεί να μην βγει από το σπίτι του, να μην μπορεί να βγαίνει. Υπάρχουν περιορισμοί και λόγω της πανδημίας και λόγω της υγείας τους, και αυτό το λόγο είμαστε όλοι εδώ. Θα ήθελα να δώσω και στους τελευταίους δύο, να έχουν μιλήσει όλοι. Φυσικά. Πείτε μας πώς αισθάνεστε. Πάρα πολύ καλά, και από τώρα καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι παγκοσμίως και εδώ, να πούμε. Το πιο σημαντικό να είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας και να συνεχίζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση. Διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για να περάσουμε, για να ξεπεράσουμε τις δύσκολες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσά και εσένα. Γιατί είναι φίλος και δύο φίλοι. Πάρα πολύ καλή. Μανώλη, με ευχαριστούν πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί μας δίνει πάντα αυτή την ευκαιρία, πραγματικά. Εγώ το λέω. Τη Sky, μας να μπορούμε να περάσουμε και εμείς το μήνυμα σαν Κωνσταντινούπολιτες στην πατρίδα μας και να πούμε ευχαριστώ, καλή ανάσταση. Επίσης, θέλω να πω κάτι ακόμα, μια λεπτομέρεια. Ότι τα τσουρέκια μας, ναι, τα κάνει ένας φίλος μας, Κωνσταντινοπολίτης. Α, ναι. Ο Βασίλης ο Κλιμεντάκης. Α, ο Κλιμεντάκης θα κάνει. Ναι. Που είναι απέναντι πολύ, ναι. Καλά, στο γράφιο είμαστε μαζί. Χαίρομαι πολύ. Καλημέρα στον Βασίλη Κλιμεντάκη. Αλλά τώρα, με την άδεια σας, θα πάμε σε μερικά σπίτια να χτυπήσουμε την πόρτα, αν το θέλετε καλύτερο μαζί. Βέβαια. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε και καλό Πάσχα να σε ευχηθούμε, κύριε Γιώργο. Να πάμε
Λοιπόν, έχουμε καταρχάς εδώ, είναι ο κύριος Γιάννης εδώ. Ο κύριος Γιάννης, σεβασμό εδώ. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Πιάνει κουτά τους, δεν ξέρω. Εσείς κανονίστε, εγώ. Λοιπόν. Αυτό σιγά, το υπέροχο ζευγάρι, πραγματικά μπορούμε να τους μιλήσουμε, Μανώλη, λίγο? Βεβαίως. Εμείς ευχόμαστε καλό Πάσχα να έχετε. Επίσης. Σας εύχεται και η Μαρία Σωσοπούλα από την Αθήνα καλό Πάσχα. Και όλοι οι διεύθυνσεις του Sky. Ευχαριστώ. Την αγάπη του σας στέλνουν. Αμήν. Και του χρόνου με υγεία. Εσύ. Είστε καλά? Δόξα Θεώ, καλά. Θυμάμαι την πανδημία. Πώς τα ξέρετε εσείς και εγώ τα ίδια. Φέλη κάναμε. Το εμβόλιο εμείς το λέμε και φέλη εδώ, γι' αυτό το λέω. Φέλη κάναμε. Μάλιστα. Έτοιμοι λοιπόν. Ο κύριος Γιάννης είναι πάνω από 40 χρόνια εδώ. Κύριε Γιάννη, πόσα χρόνια? 40. 40 χρόνια είναι ο κύριος Γιάννης εδώ. Έχουμε και 50 και 60 να είμαστε πάλι εδώ και να με τη Μαρία και τον Δημήτρη να ερχόμαστε εδώ και να σας δίνουμε κούτες. Η κυρία του, να ακούσουμε και την κυρία του, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είστε? Δόξα Θεώ. Καλό Πάσχα ευχόμαστε. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Υπέροχη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, προχωράμε. Περίμενα, ακόμα δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε την τσαντούλα. Μάλιστα. Να πάρω μια τσάντα κι εγώ. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Να. Μαρία, όχι. Κάνε Μαριάννα. Και καμιά δουλειά, ρε Σιμανόλη. Τα προηγούμενα χρόνια, τι κάναμε εδώ κανονικά. Πει, εμείς. Στην πορεία μας. Ναι, να πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, προς τα πού πάμε? Προς τα εδώ. Μαριάννα, πες μας τα προηγούμενα χρόνια τι κάναμε. Πρόπερσι, πάψαμε από εκείνη η κάμερα στον κήπο, ναι. Και κρατήσαμε στεφανάκια στην εκκλησία. Α, ναι. Να σου πω, φέτος τσουρέκι φτιάξαμε. Όχι ακόμα. Γιώργο, μπορεί να προχωρήσετε εσείς άμα θέλετε, από μπροστά. Όχι ακόμα. Όχι. Ναι, αλλά μαχλέπι βάζεις μέσα, τι βάζεις? Ναι, βάζω. Βάζεις μαχλέπι. Να μας την πει λίγο τη συνταγή, μπράβο, Μανώλη. Ναι, τι λέει, έλα. Μετά... Τι άλλο, θυμάσαι περίπου, ζάχαρη βάζεις? Α, ναι, ζάχαρη βάζουμε, μετά αλεύρι. Εμείς προχωράμε. Μετά... δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι πολύ καλά, εντάξει. Κάτσε, Σιμανόλη μου, κάνει τώρα καλά. Ναι, ναι. Μας την είχε δείξει, η Μαρία μου λέει ότι περιμένει. Η Μαρία λέει ότι περιμένει τη συνταγή σου και το τσουρέκι σου. Αυτό μου λέει τώρα. Δεν θα το κάνουμε τόσο πετυχημένο σου, η Μαριάννα, αλλά τώρα μπορείς να μας προσδιορίσεις πού ακριβώς βρίσκεστε, Μανώλη, να έχουμε και εμείς μια εικόνα. Εμείς τώρα είμαστε στον ταξιάρχη, στην εκκλησία στον Αυλόγυρο. Τώρα βγαίνουμε στη γειτονιά, στο μεγάλο ρεύμα, και πάμε σιγά σιγά στις οικογένειες εδώ στο δρόμο. Εδώ είναι μια. Ήταν αμιγώς ρωμαϊκή γειτονιά. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν κάποιοι λίγοι Ρωμιοί που παραμένουν. Βεβαίως είναι από τις ήσυχες γειτονιές του Βοσπόρου, μπορώ να πω. Δηλαδή, σε σχέση με όλη την Κωνσταντινούπολη των 18 εκατομμυρίων κατοίκων, εδώ σε αυτή την περιοχή ζουν περίπου 10-12 χιλιάδες άνθρωποι. Είναι, όπως βλέπετε, θυμίζει πιο χωριό σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις. Πάμε και γρήγορα, αλλά εδώ έχουν και αυτοί. Σε τρέχουν. Εντάξει, το καθήκον. Εδώ οι άνθρωποι έχουν. Οι άνθρωποι έχουν κοπιάσει τόσο πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, σήμερα θα γίνει η διανομή. Τώρα ξεκινάει η διανομή, δηλαδή, Μανώλη. Μαζί μας. Μαριάννα, πού πάμε? Πάμε σε σπίτια να δώσουμε αυτές τις σακούλες. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Μάλιστα εδώ, όσοι με έμεναν εδώ, μου τα έλεγαν και γνωστοί μου, ήταν πολύ γνωστοί οι Ρωμιοί που καλλιεργούσαν φράουλες. Εδώ κατέβαινα με τα καλάφια και όλη η γειτονιά μύριζε φράουλες. Να, φτάσαμε, καταλαβαίνω. Τι κάνετε? Καλά, δόξα Θεώ, μια χαρά. Καλό Πάσχα ευχόμαστε. Να είστε καλά. Σας φέραμε εδώ τις κούτες και τις προμήθειες της κοινότητας. Αν μπορεί να μας ανοίξει κάποιος. Εσύ. Να είστε καλά. Να πάμε στην κυρία Ελένη και να έρθουμε. Κυρία Ελένη, κοντά. Εδώ. Ωραία. Να πάμε. Θα έρθουμε όμως. Πάντως δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό που μας δείχνετε τώρα, Μανώλη μου. Θέλω να σου πω. Μπαίνουν μέσα, παράδοση. Νομίζω. Για να τη δούμε. Εδώ. Η πρώτη παράδοση. Κατακατεύουν ή θα την αφήνουμε, δεν ξέρω. Θα έρθουμε μετά, νομίζω.
Να είστε καλά. Πόσα καλή πακέτα... Ανάσταση να έχετε. Κοιτάξτε, γεια σας. Πόσα πακέτα πρέπει να παραδοθούν, Μανώλη μου, σήμερα, βάσει σχεδιασμού. Η Λοξάνδρα, πόσα πακέτα θα παραδοθούν σήμερα. 80 πακέτα. Σε 80 οικογένειες. 80 πακέτα. Σε 80 οικογένειες και σχεδόν κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό. Σχεδόν κάθε χρόνο. Ναι. Βέβαια με την πανδημία που ζούμε λίγο αυξάναμε τα πακέτα μας, περισσότερα τα φτιάχνουμε τώρα. Ναι. Γιατί βοηθούμε και σε άλλες κοινότητες. Βέβαια. Αν θα πάτε και σε άλλες κοινότητες. Θα πάμε στο Σανιχώρι, θα πάμε στο Νοσοφόρο. Μανώλη, 80 πακέτα και όλη την αγάπη μας. 80 τη φαγκέτα και όλη την αγάπη, όντως. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόρτα, γεια σας. Πόρτα, καλημέρα σας. Τι κάνετε. Πήγανε, καλό Πάσχα. Κοιτάξτε, ρωμαϊκό σπίτι. Θα βάλει και το λουλουδάκι απ' έξω, θα βάλει και κάποια στολίδια. Αλλά δεν είναι οποιοδήποτε σπίτι αυτό. Κοιτάξτε, στολισμό πρωί-πρωί, 8 και 10, Κωνσταντινοπολίτισσα. Υπέροχη. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας, Μανώλη. Τους χαιρετισμούς και από την Αθήνα και η Μαριάννα Σοπούλου, την αγάπη μας. Καλό Πάσχα να έχουμε και του χρόνου. Και πάλι όλοι μαζί. Η Μαριάννα σας έφερε τις κούτες και τις προμήθειες. Μαριάννα, πήγαινε, δώσε. Έλα, να έρθω στην πόρτα. Έλατε, αν μπορείς, στην πόρτα. Η Μαριάννα, Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω, το συντονίζει όλο, ε. Η Μαριάννα είναι τα πάντα. Η Μαριάννα είναι όλη η ψυχή. Γιατί η Μαριάννα είναι το μέλλον. Ευχαριστώ, Μαριάννα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και την κούτα. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ, Παντελή. Ευχόμαστε και του χρόνου με το καλό. Να είμαστε πιο καλά. Αμήν. Με υγεία. Και να πάμε με την ησυχία μας και στην εκκλησία. Θα πάμε και φέτος, αλλά του χρόνου έτσι να εμβολιαστήκαμε. Βέβαια. Με το καλό. Αν το καλό. Βλέπετε όλοι οι εμβολιασμοί. Μόνο εσύ έχεις μείνει, βρε Μανώλη μου. Δεν φαίνεστε πάντως, φαίνεστε πολύ νέα, γι' αυτό ρωτάω. Εγώ είμαι στο εμβόλιο πολύ διακριτικός. Ρωτάς, εμβολιάζεις ναι ή όχι, γιατί από εκεί και πέρα δεν ξέρεις. Έρχεται και η σειρά σου. Να είστε καλά. Μεθαύριο, Μανώλη. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Ναι, ναι, μα ναι, δεν ξέρεις. Πάντως όλο αυτό γίνεται πόρτα-πόρτα και αυτό που λένε είναι όχι, δεν έχει σημασία εδώ τόσο το περιεχόμενο, όσο η αγάπη με την οποία έχει προετοιμαστεί αυτό. Όλο αυτό και γίνεται πόρτα-πόρτα, Μανώλη, σήμερα το πρωινό Μεγάλης Πέμπτης. Και μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη, μιλάμε για Ρωμιούς που έχουν μείνει αρκετοί, αλλά δεν είναι όπως παλιά. Κάποτε ζούσαν εδώ στην Κωνσταντινούπολη 140-150 χιλιάδες Ρωμιοί. Σήμερα οι αριθμοί είναι κάποιοι χιλιάδες, μπορώ να πω, γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις, αλλά λίγοι. Αλλά παρόλα αυτά, σημασία έχει το μέλλον. Η κάθε Μαριάννα να μαθαίνει και εμείς όταν πηγαίναμε κάλαντα, χθες το συζητούσα με την οικογένειά μου, λέγαμε ότι πηγαίναμε για τα κάλαντα, όχι για την τσέπη μας, πηγαίναμε για τους συλλόγους μας. Εγώ πήγαμε με το σύλλογο ζωγραφιωτών, σπίτι-σπίτι, έτσι δεν είναι. Ναι, τώρα πήγαμε ναι, στα κάλαντα ναι. Για τους συλλόγους, όχι για εμείς για να μαζέψουμε χρήματα. Ακριβώς. Έχουμε κι άλλο σπίτι, κύριε Γιώργο. Θέλω έχουμε να... κι άλλο σπίτι να πάμε ή όχι. Μανώλη, θέλω να σου πω ότι η Μαριάννα έχει γοητεύσει τους πάντες. Μαριάννα, έχεις γοητεύσει τους πάντες, λέει. Πόσο στην Αθήνα όλοι μιλούν Μαριάννα, για σένα. Ρε, η Μαριάννα, αν μας ακούει η κυρία Δέσποινα Βανδύ ή κάποιος φίλος της Δέσποινα Βανδύ, είναι φανατική φαν της Δέσποινας Βανδύ, θέλει να τη γνωρίσει από κοντά. Δηλαδή αυτό το λέω από τώρα, σας παρακαλώ. Τα είχαμε πει θέλει... και πέρυσι βέβαια, αυτά με το τσουρέκι θυμάμαι, Μανώλη. Ναι. Δεν ξέρω ναι, αλλά θυμάσαι. Δεν επικοινώνησε κάποιος μαζί μας. Μήπως περιμένουμε, πρέπει, κυρία Δέσποινα Βανδύ. Φέτος κάτι να κάνει. Δεν ξέρω. Είχα πετάξει μήνυμα στο Instagram ακόμα. Της είχε στείλει μήνυμα στο Instagram, δεν έχει έρθει μήνυμα. Περιμένει πώς και πώς. Κυρία Δέσποινα Βανδύ, σας παρακαλώ. Δηλαδή, αλλιώς θα πει ο Κωστής τραγούδι της Βανδύ. Πάμε στο βαν. Πού πάτε τώρα, Μανώλη. Θα τη βάλω μας τραγουδίσει και ένα τραγούδι της Βανδύ. Από εκεί πέρα όμως. Λοιπόν, μπορεί να δείξουμε και επίσης αυτές τις τσάντες τι έχουν, Μαριάννα. Τι έχει εδώ μέσα? Εδώ έχει τσουρέκια. Μετά τυριά. Τυριά. Ναι. Α, κατάλαβα. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να φορτώσουμε το βανάκι. Γιατί εμείς τώρα δεν μπορούμε να περπατήσουμε όλη τη γειτονιά. Θα πάμε και με βάση άλλες γειτονιές του Βοσπόρου. Mm-hmm. Στον Ιχώρι, είπατε. Πού άλλο? Στο Μεσοχώρι. Έτσι ώστε να μπορέσουν οι Ρωμιοί και εκεί. Να απολαύσετε τον Γιώργο. Πρόεδρος της κοινότητας, βλέπεις τον κόπο του. Κουτμπαράει τις άντρες και πηγαίνει ο άνθρωπος να και το κάνουμε και τόση χαρά. Μετά τη ζωντανή μετά. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, ακριβώς. Μανώλη, κάτι καλύτερο δεν μπορούσες να μας ετοιμάσεις για σήμερα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν καλά. Σήμερα και να τους στείλεις ευχές και την αγάπη μας. Και εμάς τις ευχές μας, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε καμιά ευχή, γιατί σας λένε την αγάπη τους από καλή. Την Αθήνα.
και οι δίκε του σταθμού και όλοι. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Να ευχαριστήσουμε. Μα δίνει σε αυτέ τι ωραίε μέρε την ευκαιρία να δείξουμε το έργο μα που το φτιάχνουμε με μεγάλη αγάπη. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εμείς ευχαριστούμε. Μαριάννα, ποιο τραγούδι της Βάντης σου αρέσει? Έτσι, πιο, έτσι, να που θυμάσαι. Έλα τώρα, σιγά. Δεν μπορώ να διαλέξω τώρα. Ναι, όχι. Έλα, γρήγορα. Δεν θυμάσαι ο Τσουρέκης, να θυμίσεις αυτό, δεν πειράζει. Μου μίλαγες 5 ώρες, δεν μ' άφησε η ησυχία μέσα. Ένα λεπτό, εντάξει, εμείς θα καλέσουμε την κυρία Βανδύ να στείλει μήνυμα. Παιδιά, δεν γίνεται. Μήνυμα από την πόλη προς την κυρία Βανδύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Του χρόνου σας περιμένουμε όλους εδώ στον ταξιάρχη. Να γιορτάσουμε όλοι μέσα το Πάσχα. Είναι δέσμευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.